Επανερχόμαστε και στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής για να μιλήσουμε για αυτή τη συζήτηση που έγινε την περασμένη Παρασκευή 13 Δεκέμβρη στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, με κυρίαρχο φυσικά θέμα την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης στην Άξο και στις Μικρές Κυκλάδες Δημοτικής Παράταξης, ο κύριος Γιάννης Κορές. Κύριε Κορέ, καλό πρωινό. Καλημέρα κυρία Μαύρου, καλημέρα και στους ακροατές σας. Πώς είδατε, κύριε Κορέ, τη φετινή σύνταξη του τεχνικού προγράμματος όσον αφορά, εννοώ, τα έργα τα οποία ψηφίστηκαν τελικά για να γίνουν, και ποια είναι? Και ξέρετε, μου έκανε εντύπωση ότι δεν άκουσα καθόλου την αποτίμηση του 2019 που ως συνήθως γινόταν ερώτηση και την ακούγαμε. Αυτή τη φορά φαίνεται το θεώρησαν οι παρατάξεις περιττό να ρωτήσουν σε τι ποσοστό εκτελέστηκε τελικά το πρόγραμμα το τεχνικό του 2019, το οποίο βέβαια είχε και μπροστά του πολύ λίγο χρονικό διάστημα για να εκτελεστεί, αφού αν θυμάμαι καλά γύρω στον Απρίλιο-Μάη είχε εγκριθεί ο προϋπολογισμός. Ναι, ναι. Δεν χρειαζόταν να ρωτήσει κανένας, γιατί αυτό φαινόταν από τις καταστάσεις. Ναι. Που είχαμε μια επανάληψη, δηλαδή μια αντιγραφή του περσινού τεχνικού προγράμματος, παρόλο που είπαν ότι είχε κάποια συνεχιζόμενα έργα, και εγώ δηλαδή βρήκα μόνο 3-4 κωδικούς που ήταν για καινούργια έργα ή μελέτες. Οπότε ήταν μια επανάληψη. Αυτό πάνε να πει και το δηλώνει ότι έχουμε ένα εικονικό τεχνικό πρόγραμμα το οποίο δεν υλοποιείται. Ναι. Και συνεχίζεται συνέχεια απλώς μια αντιγραφή. Εμείς τώρα το καταψηφίσαμε το τεχνικό πρόγραμμα. Ναι. Θα εξηγήσουμε, νομίζω θα πούμε και παρακάτω βέβαια, ότι δεν έχει νόημα και η αρνητική ψήφος, να το πούμε παρακάτω. Ναι, ναι, ναι. Για πολλούς λόγους. Ο κύριος λόγος, ο πρώτος λόγος είναι το πολιτικό ζήτημα. Δηλαδή το τεχνικό πρόγραμμα καταρτίζεται σύμφωνα τις κατευθύνσεις του παρατηρητηρίου του Υπουργείου Εσωτερικών και κινείται μέσα στη δημοσιονομική πολιτική τη γενικότερη. Ναι. Που τι θέλω να πω με αυτό. Δηλαδή αποσπούν χρήματα από τους δήμους, τις περιφέρειες, ώστε να μπορούν να τροφοδοτούν με ζεστό χρήμα τις τράπεζες και τη μεγάλο κεφάλαιο. Και τι σημαίνει, δηλαδή πώς το, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης έχει πάει πάνω από το 62%. Δηλαδή τίνει η αναλογία να πάει 30-70. Τι σημαίνει αυτό? Το 30% να είναι από την κρατική χρηματοδότηση και το 70% να το πληρώνουν μέσω της ανταποδοτικότητας οι δημότες. Ναι. Δηλαδή φορολογούμαστε από την κεντρική πολιτεία στο να γίνονται έργα που έχουν να κάνουν με υποδομές, με θέματα υγείας, πρόνοιας, παιδείας, όλα αυτά, και τα ξαναπληρώνουμε μέσω του Δήμου. Και καταντάει ο Δήμος να γίνεται ένας φορεσπρακτικός μηχανισμός στο πλάι του κράτους. Μάλιστα. Ένα είναι αυτό. Ναι. Δεύτερο που ήθελα να πω, γιατί καταψηφίσαμε καταρχήν. Ναι, βέβαια. Το δεύτερο, που θα είναι και, δηλαδή, και θα τα αναφέρουμε σε άλλη συζήτηση για το τι περιείχε το τεχνικό πρόγραμμα. Ναι, ναι. Το δεύτερο είναι ήταν γενικόλογο και αόριστο. Δηλαδή, παρατηρήσαμε και φέτος να έχουμε συγκεντροποίηση, δηλαδή τίτλους κωδικών, που ήταν συγκεντρωμένα, δηλαδή, τα έργα που είχε να κάνει με πλακοστρώσεις, σημαντροστρώσεις, αυτό όπως είπε ο Δήμαρχος τουλάχιστον σε συνάντηση που είχε λίγες μέρες πριν από τη συνεδρίαση που έγινε την Παρασκευή, ότι αυτά είναι και τα θέματα που ζητούν οι περισσότεροι των προέδρων και των τοπικών συμβουλίων. Απλώς θα το πω και αυτό, θα το πω. Και για άλλα ζητήματα βέβαια είχαμε έτσι συγκέντρωση έργο και για δίκτυα αποχέτευσης, επέκτασης δηλαδή και συντήρησης και ίδρευσης, και ένα σωρό άλλα ζητήματα που ήταν γενικά και αόριστα. Δηλαδή για μας αυτή η πετσοκομμένη σάτα έπρεπε να ονοματίζεται, να μοιράζεται στα χωριά, να ξέρει η τοπική κοινωνία και τα τοπικά συμβούλια τι θα γίνει και πού. Αυτό δεν ονοματιζόταν στα περισσότερα χωριά, εκτός από κάποια έργα που είχε σε ορισμένα χωριά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το χρησιμοποιούν καταρχήν για να διευκολύνουν τις εργολαβίες, να είναι συγκεντρωμένα τα έργα, και δεύτερο
να χρησιμοποιούν τα χρήματα, που το έχουμε παρατηρήσει, κατά το δοκούν. Καίρους πετολογικά, δηλαδή παραπλανούν τους πρόεδρους, καλλιεργούν αυταπάτες, ό,τι ξέρεις θα βάλουμε για πλακοστρώσεις, θα βάλουμε για τις μεταστρώσεις, και μετά τα χρησιμοποιούν όπως θένε. Κατά το δοκούν. Και έχουν αυτό το δικαίωμα και βέβαια μπορούν να το κάνουν και με τις αναμορφώσεις που φέρουν κατά καιρούς, ώστε να τα μεταφέρουν αυτά τα χρήματα αλλού για να μπαλώνουν τρύπες ή άλλα συμφέροντα προσωπικά που θέλουν να εξυπηρετήσουν. Ενώ αν είναι κάποιο ονοματισμένο σε ένα χωριό, όπως λέμε εμείς, αυτή η πετσοκομμένη σάτα έστω, αυτό που δικαιούται, είναι δύσκολο να πεις ότι παίρνω τα χρήματα από εκεί, γιατί θα έχει αντίδραση η τοπική κοινωνία. Ενώ έτσι όταν είναι συγκεντρωμένα, δεν παίρνει κανένας χαμπάρι. Να ρωτήσω όμως, αν ευσταθεί και το εξής. Παλαιότερα, θα θυμάστε κι εσείς, υπήρχαν συνεχείς διαμαρτυρίες από τις παρατάξεις της μειοψηφίας ότι τμηματοποιούνται παρανόμως έργα. Από την άλλη, όταν αυτά τα έργα συγκεντρώνονται όλα μαζί, όπως είπε και ο κύριος Λιανός, ότι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται και μεγαλύτερη έκπτωση, γιατί γίνεται ένας διαγωνισμός, δεν είναι προς όφελος του Δήμου. Καταρχήν, προς όφελος του Δήμου δεν είναι όταν εμπλέκονται ιδιώτες. Γιατί είναι και ένα ζήτημα εκεί που είναι και προσφυλή τακτική της Δημοτικής Αρχής, ώστε όλα να πηγαίνουν στους ιδιώτες. Πού αλλού δηλαδή κατά... θα μπορούσαν να πάνε τα έργα? Όχι, εμείς λέμε ότι πρέπει να καλύπτονται πολλές ανάγκες. Εντάξει, είναι ορισμένα ζητήματα που δεν έχει ούτε το προσωπικό, που κανονικά πρέπει να υπάρχει και να υπάρχει το προσωπικό για όλα, για όλες τις περιπτώσεις. Αλλά είναι και περιπτώσεις που ζητώντας και διεκδικώντας μόνιμο προσωπικό μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Σε αυτή τη διεκδίκηση όμως δεν μπαίνει ούτε η Δημοτική Αρχή ούτε οι άλλες παρατάξεις που δέχονται αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Τα κόμματα τους έχουν ψηφίσει τα μνημόνια που απαγορεύουν τις προσλήψεις και μυρολατρούν μόνο ότι δεν έχουμε προσωπικό και πάνε στους ιδιώτες. Δεν είναι δηλαδή το ζήτημα, και μπορεί να μπει και το άλλο ζήτημα με τη συγκέντρωση έργων και τους ηλεκτρονικούς δημοπρασίες που γίνονται και τέτοια, μπορεί να έρθει από οπουδήποτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα. Να το πάρουν. Δηλαδή δεν μπορεί να το δουλέψει και εδώ κάποιος ντόπιος. Να με αξιολόγηση, δεν είπαμε έτσι να το δίνουν ρουσφετολογικά όπως έχουμε απευθείας αναθέσεις, αλλά να δουλέψουν και εδώ οι ντόπιοι. Δεν γίνεται δηλαδή και αυτό με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κορέ, αν εσείς το έχετε έτσι μέσα σας διευκρινίσει, να το πω. Έγινε ένα ερώτημα προς την αρμόδια εκεί της οικονομικής υπηρεσίας που ήταν παρούσα στη συνεδρίαση, ότι για ποιο λόγο, ενώ κάποιοι κωδικοί έχουν μπει για κάποια έργα με ένα συμβολικό ποσό, μπαίνουν και κάποιοι άλλοι για κάποια άλλα έργα δεν μπαίνουν. Δόθηκε μια απάντηση, λίγο μεσοβέζικη για μένα, ότι κάπου υπάρχει μια προκαταβολή, κάτι γίνεται. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπω ένα κωδικό, για παράδειγμα, που λέει «Μελέτη και τεύχη δημοπράτησης κατασκευής». Κατασκευής δικτύων δημοπράτησης, ζητώ συγγνώμη, μελέτη και τεύχη δημοπράτησης δικτύων αποχέτευσης και επεξεργασίας λιμάτων σχοινούσας. Πόσα έχει μέσα? 1.000 ευρώ. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν αντιστοιχεί σε τίποτα όσον αφορά το ποσό, έτσι. Έχει μπει βέβαια κωδικός και μάλιστα ο Δημοτικός Σύμβουλος Σχοινούσας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πολύ καλή συνεργασία που έχει με το Δήμο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Και εγώ αναρωτιέμαι, εδώ μπήκε ένα ποσόν 1.000 ευρώ. Γιατί δεν μπορούσε να μπει σε ένα γήπεδο, νομίζω, για το οποίο ρώτησε, για παράδειγμα, ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, άλλο ένα 1.000 ευρώ. Τι γίνεται με αυτά, τι γίνεται, τι είναι αυτά? Από ό,τι κατάλαβα εγώ, δηλαδή στο μία περίπτωση που είναι τα 1.000 ευρώ, δηλαδή όπως απαντήθηκε τουλάχιστον, ότι στη μία περίπτωση που είναι τα 1.000 ευρώ θα είναι από χρήματα του Δήμου και μπορούν μετά, λέει, αργότερα να προσθέσουν, να πάει, έτσι κι αλλιώς δεν θα γίνει αμέσως το έργο. Τα άλλα που είναι, θα είναι από χρηματοδοτούμενα, από χρηματοδότηση, οπότε πρέπει να είναι το ποσό ακριβώς να το έχουν.
Ναι. Να έχει κριθεί το ποσό για να το έχουν. Ναι, ήταν μια παρόλα τάπια αυτά, εκεί. Πάντως, παρόλα αυτά, κύριε Κορέ, δεν ξέρω αν εσάς σας δίνει την ίδια αίσθηση. Εμένα μου δίνει μία αίσθηση. Αυτό το 1.000 εδώ, 5.000 κάπου αλλού, 2.000 κλπ. Μια αίσθηση ότι δεν είναι τεκμηριωμένο το γεγονός της εξοικονόμησης των πόρων, αν θα υπάρχουν δηλαδή τα διαθέσιμα ποσά, ώστε να προχωρήσει τουλάχιστον το 2020 που εισάγεται στο τεχνικό πρόγραμμα το συγκεκριμένο ή άλλα έργα αυτού του τύπου. Εγώ έχω πολλές αμφιβολίες. Ναι, σίγουρα δεν είναι το, αυτό που είπαμε γιατί, με τη μείωση. Γιατί ξέρετε τι δείχνει αυτό. Αυτό δείχνει ότι είναι έτσι βεβαίως εισαγμένα τα ποσά στο τεχνικό πρόγραμμα, ώστε να έρθει να δέσει και με τον προϋπολογισμό, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Βεβαίως. Ακριβώς. Άρα δεν υπάρχουν αυτά τα ποσά. Σίγουρα μπορεί να μπαίνει και για να δείχνουν και, και ότι βάζουν κάποια σε κάποια και στα νησάκια και στα χωριά, δηλαδή ότι μπαίνει κάτι να γίνει εκεί. Αλλά είναι με ασαφή, όπως είπαμε, και γενικόλογο και αόριστο. Δηλαδή αυτή που καταθέσαμε αυτή την άποψη ισχύει. Ότι υπάρχει, δηλαδή είναι γενικό και αόριστο και δεν ξέρεις τι θα γίνει, πού και πότε. Ναι. Και βέβαια και μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Μάλιστα. Και εμείς βέβαια... Εμείς βάλαμε και προτεραιότητες εκεί, ναι. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, γιατί πολλοί μας κατηγορούν και λένε, ξέρεις μα δεν έχει έργα μέσα που χρειάζεται να γίνουν. Σίγουρα έχει. Και όπως το είπαμε και εκεί, αν ψηφίζαμε ανακωδικό θα ψηφίζαμε πολλά από αυτά, γιατί πραγματικά είναι αναγκαία. Ναι. Αλλά εμείς, όπως είπαμε εκεί, και δεν ισχύει αυτό, βάζουμε άλλες προτεραιότητες. Δηλαδή, που όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα. Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας? Αυτό θα πω τώρα, ναι. Που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων, σε υποδομές δηλαδή που θα διασφαλίσουν την υγεία τους, την ασφάλειά τους, την πρόσβαση στην εργασία τους, στη διέξοδο στον πολιτισμό, αθλητισμό, την εξασφάλιση σύγχρονης πολιτικής στέγης. Για αθλητισμό έχει αρκετά. Ναι, εντάξει, υπάρχουν κάποια, αλλά το κύριο που βάζουμε εμείς είναι αυτή η πολιτική προστασία, δηλαδή έργα και υποδομές για την πλημμυρική αντιπυρική προστασία, αντισεισμική θωράκιση, γιατί κοιτάξτε κυρία Μαύρου, αυτά που συμβαίνουν και στον ελλαδικό χώρο αλλά και στον κόσμο, φαινόμενα δηλαδή πλημμυρικά, σεισμοί, φωτιές, δεν είναι μακριά από εδώ και έχουμε βιώσει και εδώ, βέβαια. Αλλά δεν είναι μακριά από εδώ. Μα νομίζω είναι και υποχρεωτικό να γίνει αντισεισμική κάλυψη. Βεβαίως, στα δημόσια κτίρια. Είναι ελάχιστα τα ποσά. Ναι. Που μπαίνουν δηλαδή προς αυτή την κατεύθυνση. Και αν δείτε και τον προϋπολογισμό της περιφέρειας, είναι σε σύνολο όλο το Νότιο Αιγαίο 6% του προϋπολογισμού για τέτοιες υποδομές. Είναι τελείως ανυπαρξία, θα λέγαμε, προς αυτά. Γιατί δεν πρέπει να προστατεύσεις τις ζωές των κατοίκων, δεν πρέπει να καθαριστούν τα ρέματα, τα χαντάκια στους δρόμους, οι οχετοί, όλα αυτά. Δεν πρέπει να φτιαχτούν οι αγροτικοί δρόμοι ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε περίπτωση φωτιάς ή να γίνουν διάνοιξη σε άλλους που θα βοηθήσουν αντιπυρικές ζώνες γύρω από τα χωριά. Ναι, δεν πρέπει να ελεγχθούν τα σχολεία. Έχει πάντως και μελέτες στατικής επάρκειας κτιρίων. Εκεί, αυτό πήγα από τώρα. Έχει, αλλά είναι τα περισσότερα σχολεία, δημόσια κτίρια δεν έχουν ελεγχθεί. Ούτε έχουμε και πληροφορίες και έχουμε ζητήσει έτσι, κατά καιρούς, αλλά δεν έχουμε πληροφορίες για το πόσα έχουν ελεγχθεί. Ναι. Λίγα έχουν ελεγχθεί. Μάλιστα. Υπάρχουν πολλά που δεν έχουν ελεγχθεί. Αυτά έπρεπε να είχαν γίνει χθες. Ναι, και βέβαια μετά πάμε που βάζουμε τις υποδομές που έχουν να κάνουν με την υγεία των κατοίκων, που είναι το νερό που τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, το αποχετευτικό που διαγωνίζεται σε όλα τα χωριά και υπάρχει πρόβλημα. Και βέβαια για υποδομές ανάπτυξης, που θα είναι ένα ασφαλές αεροδρόμιο, ένα λιμάνι με ασφάλεια. Βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, γίνεται ένα αεροδρόμιο και μετά το ξεπουλάνε βέβαια και πάει στους ιδιώτες και πληρώνεται. Θα το προετοιμάσουμε για να είναι έτοιμο. Τέλος πάντων είναι ζητήματα που πρέπει να μπουν. Μάλιστα. Αυτά βάζουμε εμείς έτσι η προτεραιότητα. Μάλιστα. Αυτό... Πείτε μου. Ναι, αυτό που ήθελα να σταθώ δεν ξέρω αν είναι σε επόμενο ερώτημά σας. Δεν πειράζει, πείτε είναι το πρώτο. Για το... Ναι, είναι για το θεσμικό πλαίσιο. Μιλάτε για το πώς ψηφίζεται πλέον ένα πρόγραμμα. Τόσο σοβαρό θέμα, αλλά και μπράβο, ο προϋπολογισμός. Και ο προϋπολογισμός το ίδιο. Έτσι, κοιτάτε. Για πείτε μας λοιπόν αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο έγινε μετά από τροπολογίες, αναμορφώσεις, βέβαια, που έγιναν από την παρούσα κυβέρνηση, έτσι. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε όμως, δεν είναι ότι δεν έχουν ευθύνη και προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί συνέχεια το θεσμικό πλαίσιο που έχει να κάνει με την τοπική διοίκηση γίνεται συνέχεια πιο αντιδραστικό και κάθε
καινούριο, κάθε καινούριο νομοθέτημα πατάει πάνω στο προηγούμενο. Λοιπόν, στρώγει, να δηλαδή, πούμε το εδώ όμως για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, κύριε Κορέ, γιατί ως συνήθως εσείς οι φιλοξενούμενοι μιλάτε, μπαίνετε στο διατάφτα χωρίς να κάνετε μια μικρή εισαγωγή, να ενημερώσουμε και τον κόσμο που μπορεί να μην γνωρίζει. Έγιναν λοιπόν δημοτικές εκλογές με την απλή αναλογική στο βαθμό που έγιναν. Από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς είχαμε αρκετές περιπτώσεις να εκλέγονται δήμαρχοι, οι οποίοι όμως δεν είχαν και την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, πράγμα που συμβαίνει και στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, επειδή ακόμη η ΚΕΔΕ αυτό το είχε προδεί και είχε αντιδράσει όσον αφορά την απλή αναλογική, με το που εκλέχτηκε η νέα κυβέρνηση, έκανε αμέσως νομοθετικές ρυθμίσεις, ούτως ώστε να μπορεί να κυβερνήσει εντός εισαγωγικών μία δημοτική αρχή με το δήμαρχο που έχει εκλέξει και τους δημοτικούς συμβούλους που έχει εκλέξει επίσης, χωρίς απαραίτητα να είναι πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα σας πω. Αυτό λοιπόν οδήγησε σε διάφορες αλλαγές που έγιναν, δόθηκαν διάφορες, αν θέλετε, αρμοδιότητες επιπλέον και σε δημάρχους και σε δημοτικές επιτροπές, οι οποίες πλέον έχουν ένα καθοριστικό ρόλο στα τεκτενόμενα, και βέβαια φτάσαμε και στο σημείο να ερμηνεύεται η σχετική διάταξη που αφορά την ψήφιση προϋπολογισμού και κατ' επέκταση τεχνικού προγράμματος, ότι μπορεί να ψηφιστεί και τα τέλη, ότι μπορεί να ψηφιστεί με μία και μόνο ψήφο υπέρ. Ναι, θα σας πω. Το ζήτημα που βάλανε για να παραπλανήσουν τον κόσμο, ναι, βάλανε το ζήτημα της κυβερνησίας για να τα κάνουν αυτές τις καινούργιες προεκλογές. Για να έρθει... Κάτι που δεν υφίσταται. Ναι. Ναι, θα σας πω. Κάτι που δεν υφίσταται, γιατί ό,τι και να κάνεις εδώ, δηλαδή έχεις ένα καλούπι, σύμφωνα το θεσμικό πλαίσιο, που βρίσκεται παραπάνω, είναι το παρατηρητήριο, και έτσι κι αλλιώς καθορίζει τις κατευθύνσεις που θα κινείται και δεν υπάρχει ζήτημα κυβερνησίας όπως το βάλανε. Αλλά θέλανε να δώσουν κάποιες υπερεξουσίες, που όπως έχει η Οικονομική Επιτροπή, που εκεί όπως είπατε, που δεν έχει πλειοψηφία η Δημοτική Αρχή που έχει εκλεγεί, που μεταφέρει αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου στην Οικονομική Επιτροπή της Ποιότητας Ζωής, ναι, δίνει πλειοψηφία εκεί στη Δημοτική Αρχή και στα νομικά πρόσωπα, ναι, γιατί να περιορίσει τα εμπόδια, λέμε εμείς, ώστε... μπορεί να μην συμβαίνει τόσο εδώ ή αυτό, αλλά γενικά αυτό ήταν η λογική, για να εμποδίσει τα εμπόδια που μπαίνουν στις επιδιώξεις του κεφαλαίου. Μάλιστα. Και βέβαια αποκρύπτοντας από τον κόσμο, που θα πούμε τώρα για το ζήτημα της ψηφοφορίας, το πραγματικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, παρουσιάζοντας μια πλαστή ομοφωνία. Ναι. Γιατί με την κατάργηση, έχουμε δηλαδή κατάργηση της δικαιώματος καταψήφισης του τεχνικού προγράμματος, που κατατίθεται, γιατί έχουμε κατάργηση της καταψήφισης του τεχνικού προγράμματος που κατατίθεται από τη Δημοτική Αρχή, επιβάλλει σε όποιο διαφωνεί να καταθέτει μια ολοκληρωμένη αντιπρόταση, που να έχει όμως τη σύμφωνη γνώμη της Οικονομικής και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το αν είναι υλοποιήσιμη και σύμφωνη με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου. Ναι. Δηλαδή, ή συμφωνείς με την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική ή δεν υπάρχεις. Αυτή είναι στην ουσία η δημοκρατία της αστικής τάξης. Εμείς, ναι, βέβαια δεν θα πειθαρχήσουμε σε αυτό, το έχουμε δηλώσει. Καταψηφίσαμε και θα, βέβαια θα το κάνουμε γνωστό και στον κόσμο ότι για τους λόγους και πώς και για όλα αυτά βέβαια τα αλλαγές και τις κατευθύνσεις. Να πούμε ότι εδώ είχαμε όντως μία ψηφοφορία και άλλοι, δεν είσαστε η μόνη παράταξη που καταψήφισε, και οι άλλες καταψήφισαν, με εξαίρεση η Δημοτικό Σύμβουλο από τη Δύναμη Δημιουργίας στην παράταξη του Βασίλη Βρούτση, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της εισήγησης του Δημάρχου και ψήφισε υπέρ. Έτσι λοιπόν, και λόγω και των απόντων που υπήρχαν, το αποτέλεσμα ήταν 12 υπέρ, μαζί με την ψήφο του Δημοτικού Συμβούλου από την πλευρά Βρούτση, 12 κατά και μία ψήφος δηλώθηκε ως παρόν από την ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλο, την κυρία Μαργαρίτη Παρασκευή. Να. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα.
Βέβαια. Σημασία, με τον νόμο αυτό μπορούσε και με μία ψήφο. Ναι, είπαμε. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αντιπρόταση να περάσει. Σίγουρα, ναι, ναι, σίγουρα. Δεν το συζητούμε αυτό. Αλλά οπωσδήποτε, όπως και εδώ, πιστεύω και αλλού θα τηρήθηκαν και πάλι στην ψηφοφορία αυτά που είχαν συνηθίσει και στα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς γιατί ψήφισαν κατά, αφού έτσι και αλλιώς παρόλα αυτά είναι μία πολιτική δήλωση το κατά, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, η κάθε παράταξη, και νομίζω ότι εκφράστηκαν και δια των τοποθετήσεων των επικεφαλής, έτσι δεν είναι, κοιτάξτε, οι λόγοι. Κοιτάξτε, εγώ εξήγησα τους λόγους που καταψηφίσαμε το τεχνικό πρόγραμμα. Τώρα όσον αφορά τις άλλες παρατάξεις, στην ουσία πιστεύω ότι γίνεται όπως συνήθως, δηλαδή μια κάλπικη αντιπαράθεση, ναι. Γιατί όσον αφορά το πολιτικό, το πολιτικό ζήτημα που είπα, που ήταν ο κύριος λόγος, εκεί γίνεται δηλαδή μια κάλπικη αντιπαράθεση, αφού στην ουσία συμφωνούν σε αυτό και δεν το θίξε κανένας αυτό, δηλαδή τη μείωση κρατικής χρηματοδότησης, όλα αυτά που γίνονται δεν θίχτηκαν από τις άλλες παρατάξεις, γιατί συμφωνούν και το έχουν αποδείξει και άλλες φορές στην οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων. Που τι σημαίνει αυτό, με τη συνεχή μείωση της κρατικής χρηματοδότησης οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών, στη συμπράξη με τον ιδιωτικό τομέα, οι εργολαβίες που είναι και συνήθι τακτική της δημοτικής αρχής, όπως εξηγήσαμε, την ενίσχυση της ανταποδοτικότητας και τη μεταφορά όλων των βαρών που έχουν να κάνουν με υγεία, παιδεία, αγροτική ανάπτυξη, όλα στις πλάτες των δημοτών. Μάλιστα. Δηλαδή το πληρώνουν, το μάρμαρο το πληρώνουν οι δημότες πάντα. Ναι. Εκεί λοιπόν στην οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων. Και αν δώσει κάποια στιγμή. Συμφωνούν οι άλλες παρατάξεις. Τώρα, αν γίνεται κάποια αντιπαράθεση και κάλπικη που βάζουν το θέμα της διαχείρισης και το θέμα των προσώπων. Για μας δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι ούτε η διαχείριση ούτε τα πρόσωπα. Είναι η κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική που έρχεται από το κεντρικό επίπεδο και εφαρμόζεται και στους Δήμους και φτάνουν το Δήμο ένα μηχανισμό του κράτους και οδηγείται σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό στην ουσία. Μάλιστα, γι' αυτό λέτε. Και ένα μορτισέρ κάπως έτσι για να μειώνει τις λαϊκές αντιδράσεις με κάποια που έχουν να κάνουν με πρόνοια, με αυτά και διάφορα προγράμματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εφαρμόζει. Μάλιστα. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά γιατί μας αναπτύξατε όλο το σκεπτικό και βεβαίως τους λόγους που καταψηφίσατε το τεχνικό πρόγραμμα του 2020 για το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι ακόμη, κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε. Και εγώ ευχαριστώ κυρία Μαύρου, απλώς που έρχονται και γιορτές βέβαια, να ευχηθούμε καλές γιορτές, αλλά δεν ήταν βέβαια για όλους, για τους συνανθρώπους μας. Εννοείται. Αλλά αυτή είναι τουλάχιστον μια αγωνιστική χρονιά η επόμενη, να σηκώσει κεφάλι ο λαός μας και να απαιτήσει και να διεκδικήσει την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων αναγκών του σύμφωνα με την επιστήμη και την τεχνολογία που έχουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.